Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Έχουμε θεματάρα σήμερα. Ναι, ακόμη και στην εποχή μα γίνονται πρόορε, πρόημε σοβαρέ σχέσει, πρόημοι γάμοι, δημιουργούνται με πρόημο τρόπο οικογένειε μεταξύ εφήβων. Αφορμή για αυτό το βίντεο, μια συνομιλία που είχαμε μια κοπέλα στα κοινωνικά δίκτυα, η οποία είναι μόλις 22 ετών. Μου έχει γράψει το εξή. Γεια σου κυρία μου, πραγματικά ξυπνάω με τα βίντεό σου και κοιμάμαι με τα βίντεό σου. Είμαι σε μια φάση της ζωής μου πολύ δύσκολη και ήθελα να μιλήσω σε κάποιον. Είμαι 22 χρονών, είμαι σε μια σχέση σχεδόν δύο χρόνια, ο σύντροφος μου είναι 28 ετών, έχουμε μαζί ένα μωρό 8 μηνών, και είμαι σε μια φάση της ζωής μου που δεν ξέρω αν είναι σωστά που κάνω να είμαι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Άρα η κοπέλα 22, το παιδί 28 και το μωρό 8 μηνών, δύο χρόνια μαζί. Άρα όταν ξεκίνησε η σχέση, το κορίτσι ήταν 20, το αγόρι ήταν 26 και μέσα σε δύο χρόνια σχέσης γεννήθηκε και ένα μωρό το οποίο σήμερα είναι 8 μηνών. Μιλάμε για εντελώς πρώιμη αρχή, πρώιμη ηλικιακά, και ψυχοσυναισθηματικά πρώιμη αρχή μιας σοβαρής σχέσης, μιας οικογένειας. Δεν ξέρω αν έχουν παντρευτεί τα παιδιά, αλλά από τη στιγμή που ζουν μαζί και έχουν παιδί μαζί, αποτελούν οικογένεια. Αισθάνομαι συγχυσμένη, λέει η νεαρή κοπέλα, 22 ετών, πολύ μικρή. Ενέτη 2023, ε. αισθάνομαι συγχυσμένη, θέλω να πω ότι όλο αυτό το διάστημα που είμαστε μαζί με περιόριζε ο σύντροφος μου σε όλα. Με περιόριζε σε σχέση με τη δουλειά που θα πάω και αν συμφωνεί αυτός να πάω σε αυτή τη δουλειά ζηλεύει να πάω κάπου έξω μόνη μου τη νύχτα για να πιω ένα ποτό δεν με άφηνε να πάω πουθενά για αρκετό καιρό έκανα ένα είδος γυμναστικής, δεν λέω το είδος της γυμναστικής για να μην αποκαλύψουν ταυτότητα της κοπέλας. Πήγαινα αρκετό καιρό σε αυτό το είδος γυμναστικής και αυτό μου το έκοψε, ενώ αυτό συνεχίζει να κάνει το ίδιο είδος γυμναστικής. Και ο λόγος που μου το έκοψε ήταν επειδή υπάρχουν και άνδρες σε εκείνο το χώρο της γυμναστικής. Και γενικά, για να μην τα πολυλογώ, το, προ... το μόνο πράγμα που δικαιούμουν να κάνω σε αυτή τη σχέση ήταν να πηγαίνω για καφέ. Μέσα σε αυτό το διάστημα των δύο χρόνων είχαμε χωρίσει αρκετές φορές για λίγες μέρες και ύστερα πάλι τα ξαναβρίσκαμε. Θέλω να πω ότι εγώ ήμουν αυτή που αποφάσιζα να χωρίσω. Πάντα δεν ήμουν σίγουρη αν ήταν σωστό που χωρίζαμε. Πάντα έδινα ευκαιρίες επειδή τον αγαπώ για να δω αν θα αλλάξει. Η αγάπη μόνο, οι ευκαιρίε μόνο δεν αλλάζουν έναν άνθρωπο. Η κοπέλα μου τα γράφει σε Greeklish και είναι λίγο δύσκολο να τα διαβάσω, αλλά θα το κάνω. Γενικά, όποτε μαλώναμε για διάφορα θέματα, με αποκαλούσε μπιπ. Αρκετές φορές για το παρελθό μου, τι παρελθόν μπορεί να έχει ένα κορίτσι 20 ετών. Και διάφορες άλλες βρισχές. Και πάντα, όποτε τα βρίσκαμε, μου έλεγε ότι πάνω στα νεύρα του με έβριζε, αλλά ότι πρέπει να καταλάβω ότι αυτός θέλει και δικαιούται να έχει σε όλα έλεγχο, όπου πηγαίνω να του στέλνω μήνυμα ότι έφτασα, ότι έφυγα και όταν είμαι έξω θέλει να του λέω αν είναι άνδρας αυτός ο σερβιτόρος που θα πάρει την παραγγελία για τον καφέ. Την τελευταία φορά που μαλώσαμε είπε ότι αν δεν αλλάξω στάση δεν θα ψωνίσει για το σπίτι πράγματα. Γιατί εγώ για ένα μήνα δεν είχα δουλειά εκείνο το διάστημα και γενικά με αποκαλούσε με ένα σπάταλι στα λεφτά μας και ότι δεν προσέχω τα λεφτά μας και μου έκανε θέματα ότι ο λογαριασμός του τηλεφώνου μου στοιχίζει αρκετά και γιατί να πληρώνουμε τόσα χρήματα για το τηλέφωνο σου. Τώρα βάλαμε καινούριου όρους και για τα λεφτά μας να μοιράζονται για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Του είπα τα παράπονα μου ότι με περιορίζει σε όλα, δέχθηκε να επιλέγω εγώ τι δουλειά θέλω να πηγαίνω, δέχθηκε να πω σε γυμναστήριο και τώρα έμεινε το θέμα με τις εξόδους. Και του είπα τουλάχιστον μια φορά το μήνα να πάω να πιω το ποτό μου με τις φίλες μου. Στην αρχή δεν συμφωνούσε με αυτό το θέμα και μου έβαλε όρους να έρχομαι μέχρι τις 10 το βράδυ στο σπίτι. Και μαλώσαμε γι' αυτό. Και του είπα ότι 11 τουλάχιστον να έρχομαι σπίτι και με χίλια ζόρια δέχθηκε. Κορίτσι 22 ετών στο 2023. Ο σύντροφο τη της λέει: Θα πα για ποτό με τι φίλε σου, θα έρθει 10. Και μετά από πολλού καυγάδε, κατέληξαν στο 11. Την ίδια εποχή που παιδιά 15-16 ετών έφηβοι, όταν βγαίνουν έξω, τουλάχιστον το 12 έχουν ω ώρα επιστροφή. Ή το 11. Αλλά όχι ένα κορίτσι 22 ετών να πρέπει να γυρίσει στο σπίτι η ώρα 10 το βράδυ ή ακόμη και η ώρα 11 το βράδυ. Και με χίλια ζόρια δέχθηκε και μου έλεγε ότι παραπάνω ώρα απαγορεύεται να είμαι έξω, γιατί αυτές που γυρίζουν μέχρι αργά είναι αυτές που ψάχνονται. Και μου έλεγε ότι το παιδί, αν θέλω να πάω έξω τη νύχτα, να το κανονίζω εγώ να μου το προσέχουν, και ότι αυτό δεν θα μένει να προσέχει το παιδί άμα εγώ θέλω να πάω έξω τη νύχτα. Δεν μα λε εδώ αν αυτό βγαίνει έξω τη νύχτα με του φίλου του. Δεν μα το λε. Θέκλα μου τι να κάνω, να μείνω να το προσπαθήσω κι άλλο, αφού έκανε κάποιε υποχωρήσει και από μεριά του. Τι πρέπει να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Εγώ απάντησα στο κορίτσι αυτό, το οποίο μου έστειλε αυτό το email εδώ και, και τρει εβδομάδε, ότι θα το σημειώσω και θα το διαβάσω γιατί. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλά τα email. Είπα ότι πλέον λαμβάνω μόνο email από ανθρώπου που βρίσκονται στο τρίτο και στο τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή. Και σήμερα ήρθε update. Θα κλάμω το χώρισα. Πήρα επιτέλου αυτή την απόφαση γιατί κουράστηκα με όλα αυτά που συνέβαινα στη ζωή μου. Ένιωθα ότι ήμουν μέσα σε ένα γυάλινο κουτί και δεν μπορούσα να κάνω καμιά κίνηση μόνη μου. Με έλεγχε στα πάντα, δεν έμεινε ούτε ένα πράγμα στο οποίο να μην με ελέγχει. Δεν θυμάμαι ακριβώ τι σα έγραψα στα προηγούμενα μηνύματα, γιατί τα έσβησα. Έσβησα τα μηνύματα που μου έγραψε, μην τυχόν και τα βρει ο άνδρα Λοιπόν, πριν χωρίσω, άρχισα και έκανα τα ξεσπάσματα μου και άρχισα να κάνω την επανάστασή μου και να διεκδικώ ξανά την ελευθερία μου πίσω. Και να μπορώ να κάνω αυτά που κάνει όλο ο κόσμο, χωρί να έχει κάποιον να τον περιορίζει στα πάντα. Αυτό προφανώς και δεν του άρεσε. Λοιπόν, είχα πολύ πρόβλημα μαζί του για τι δου, δουλειά θα πάω, σε ποια δουλειά θα εργαστώ, δηλαδή, διότι δεν ήθελε να έχει άνδρες στη δουλειά μου. Και στο τέλο, κατέληξα σε ένα κατάστημα με γυναικεία ρούχα. Αλλά έτυχε το αφεντικό μου να είναι ένα άνδρας 35 χρονών. Τον ζήλευε, με ρώτηκε κάθε μέρα τι είπαμε και αν είπαμε πράγματα εκτό δουλειά. Λοιπόν, όταν έκανα την επανάστασή μου, εγώ. Του είπα ότι θέλω να πηγαίνω σε όποια δουλειά θέλω. Και θα επιλέγω εγώ για τον εαυτό μου τι δουλειά θα αποφασίσω να δουλέψω. Το συζητούσαμε μέσα σε μια καφετέρια αυτό το θέμα και αυτό μου έλεγε καλά. Αν πηγαίνω εγώ σε μια δουλειά που έχει νεαρές κοπέλες, δεν θα σε πείραζε να δουλεύω μαζί τους. Του λέω όχι. Εγώ αυτός μου λέει εμένα όμως θα με πείραζε, γιατί είπαμε στη σχέση μας ότι δεν θα μιλάμε με τον οποιονδήποτε. Και δεν θα λέμε περισσότερες κουβέντες με κανέναν. Όταν θα πας εσύ μου λέει σε μια δουλειά που θα έχει άντρες της ηλικία σου και είσαι κάθε μέρα μαζί τους, μετά σίγουρα θα αρχίσεις να λες περισσότερες κουβέντες μαζί τους, να μην στα πολύ λόγο θέκλα μου, μαλώσαμε μέσα στην καφετέρια, μου είπε να σκάσω καθώς μιλούσαμε. Μετά το θέμα πήρε άλλη όψη, άρχισε να μου λέει ότι θέλω να κάνω πουτανιές, μπιπ, και να αναφέρεται για το παρελθόν και για τις παλιότερες μου σχέσεις και με αποκάλεσε πάλι πουτάνα και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Να σημειώσω ότι πριν δύο-τρεις μήνες σήκωσε ξανά χέρι πάνω μου. Για να γράφεις ξανά σημαίνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Διότι είμαστε με μια ξαδέρφη μου και το αγόρι της έξω και ζήλεψε γιατί εγώ γελούσα συνέχεια με τα αστεία που έλεγε το αγόρι της, ξε... της ξαδέρφης μου. Και μετά που πήγαμε στο αυτοκίνητο, αρχίσαμε να τσακωνόμαστε για αυτό το θέμα και γύρισε το χέρι του και με χτύπησε μέσα στο μάτι. Και εγώ νόμιζα ότι δεν θα έβλεπα ξανά. Ζαλίστηκα μόλι με χτύπησε. Και αυτό με πήγε στο νοσοκομείο και με παρακάλεσε να μην το χωρίσω και ότι θα αλλάξει. Χώρισα τώρα διότι ρωτούσα τη ξαδέρφη μου αν ακόμη ψάχνουν κοπέλα στη δουλειά που εργάζεται. Να σημειώσω ότι η ξαδέρφη μου εργάζεται στην ίδια εργασία με το αγόρι τη. Το αγόρι τη ξαδέρφη μου έχει γνωρίσει τον σύντροφό μου, αυτόν για τον οποίο ζήλευε. Λοιπόν, εγώ ρώτησα την ξαδέρφη μου να ψάχνουν κάποια υπάλληλο στη δουλειά τη και να στείλω βιογραφικό. Δεν του το είπα ότι ρωτούσα για άλλη δουλειά, θα του το έλεγα όμω. Μόλι κλείνω το τηλέφωνο με την ξαδέρφη μου, μετά από πέντε λεπτά, με παίρνει τηλέφωνο και με ρωτάει με ποιον μιλούσε στο τηλέφωνο. Και του λέω δεν μίλαγα με κάποιον. Μου λέει πιο πριν, του λέω με την ξαδέρφη μου. Και μου λέει Ψάχνει δουλειά χωρί να μου το πει. Του λέω θα σου το έλεγα μετά. Του λέω το αγόρι της ξαδέρφης μου είναι αυτός που σου μεταφέρει τα μηνύματα, ο πιθάμενος πίθηκος δηλαδή. Και μου λέει όχι. Και σου είπε ότι μου το είπε. Το διαισθάνθηκα και το μάντεψα μου λέει. Και άρχισα να φωνάζω και να του λέω ότι μου είπε ψέματα και αυτός να επιμένει και να μου λέει πως δεν μου λέει ψέματα και δεν του το είπε κανένας. Του κλείνω το τηλέφωνο στα μούτρα και έρχεται σπίτι και αρχίσαμε να τσακωνόμαστε και μου έλεγε έχεις κάτι να κρύψεις δηλαδή. Και του λέω δεν έχω τίποτα να κρύψω και μου έκανε το σταυρό τότε δεν του θα, δεν του, το είπε κανένας. Τέλος πάντων τον έδιωξα από το σπίτι, έχει τρεις μέρες τώρα και έχουμε και ένα παιδί μαζί όπως σου έχω αναφέρει. Και να σημειώσω πως μου πήρε ένα ποσό από το μισθό μου επειδή εκείνος δεν πληρώθηκε ακόμη και του τα ζήτησα να μου τα δώσει όταν τον έδιωξα και μου είπε δεν θα στα δώσω αυτά τα λεφτά γιατί τον προηγούμενο μήνα σου πλήρωσα το λογαριασμό του τηλεφώνου σου, τα νύχια σου και τα έξοδά σου. Δεν είχα δουλειά για ένα μήνα εξαιτία του, γιατί δεν του άρεσαν οι δουλειέ που έβρισκα. Τι μου συστήνει, Θέκλα μου, τι πρέπει να κάνω τώρα από εδώ και πέρα. Περιμένω με ανυπομονησία να μου πει την άποψή σου, γιατί για αυτά τα πράγματα δεν είμαι καλά με όλα αυτά που έγιναν ήθελα να πω και κάτι τελευταίο, πως εγώ συνήθισα μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση και ξέχασα πως είναι να έχεις μια φυσιολογική σχέση με έναν άνθρωπο. Απολογούμε για το ότι δεν το διάβασα και πολύ καλά το γράμμα, ο λόγος είναι ότι η κοπέλα έγραφε βιαστικά σε ένα messenger, έσβηνε τα μηνύματα μετά για να μην τα δει ο σύντροφό τη. Και έτσι ε, και με γκρίκλεις και βιαστικά και έτσι δεν μπόρεσα να το διαβάσω καλά. Λοιπόν, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Νημήθηκα ότι παλιότερα ήταν πολύ συχνό φαινόμενο νεαρά κορίτσια ενώ ήταν στο γυμνάσιο ή στο λύκειο να αραβωνιάζονται και να ξεκινούν έτσι να ζουν σαν ενήλικες χωρίς να είναι ενήλικες και με στενοχωρεί πολύ που αυτό συμβαίνει στο σήμερα. Επίσης εδώ θέλω να πω ότι αυτό φερόταν άσχημα και στη μητέρα του Συμπεριφερόταν πάρα πολύ άσχημα, λέει, στη μητέρα του, τη φώναζε για άκυρου λόγου, τη συμπεριφερόταν λε και δεν την υπολογίζει. Και εγώ, μια φορά που θύμωσα μπροστά Στη μάνα του να μην τη μιλάει με τέτοιο άσχημο τρόπο και στο τέλο τσακωθήκαμε εμεί μεταξύ μα και μου είπε πω εγώ να κοιτώ τη δουλειά μου και να μην ανακατεύομαι. Λοιπόν, είναι πολλά που έχει γράψει το κορίτσι. Είμαι πολύ στενοχωρημένη, γιατί ακόμη στην εποχή μα εξακολουθούν νεαρά παιδιά που βρίσκονται ακόμη στην εφηβεία να μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν γάμος και οικογένειε. Στενοχωρία με πάρα πολύ. Αυτό συνέβαινε παλαιότερα όταν δεν γνωρίζαμε πράγματα για την ανθρωπινή εξέλιξη, όταν δεν γνωρίζαμε ότι χρειάζεται να περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα για να οριμάσει ο ανθρώπινος εγκέφαλος δομικά. Το έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο κανάλι και θα συνεχίσω να το λέω ότι μέχρι τα 26 χρόνια τα κορίτσια και μέχρι τα 28 χρόνια τα αγόρια βρίσκονται σε διαδικασία εγκεφαλικής ανάπτυξης. Δηλαδή, ένα κορίτσι 20 ετών α, ακόμη δεν έχει όλο το hardware του εγκεφάλου που χρειάζεται για να μπορέσει να Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ψυχοσυναισθηματικά όριμους ενήλικες πριν τις ηλικίε αυτές. Δηλαδή μετά τα 26 μια κοπέλα αρχίζει να και μετά τα 28 ένα κοπέλι, ένα αγόρι, ένα άντρας. Αυτά τα παιδιά και τα δύο ξεκίνησαν τη σχέση τους πολύ νωρίς. Φυσικά θα μου πείτε, δεν υπάρχουν άλλοι 26 χρονοι οι οποίοι να είναι αρκετά όριμοι ή τουλάχιστον οριμότεροι από αυτόν τον τύπο και να μην φέρονται με τέτοιο χτητικό και κακοποιητικό τρόπο προς τις συντρόφους τους, ναι υπάρχουν. Ναι υπάρχουν. Όμως, το θέμα της ηλικία με ενδιαφέρει πάρα πολύ επειδή η επιλογή που θα κάνεις με ποιον άνθρωπο θα ζήσεις τη ζωή σου με ποιον άνθρωπο θα μπει σε σοβαρή σχέση όταν γίνεται σε αυτές τις ηλικίε, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να είναι λαθασμένη. Γνωρίζω ζευγάρια, τα οποία γνωρίστηκα στα 20, στα 21, στα 22, στα 23, τέριαξαν και είναι ευτυχισμένα μαζί μέχρι τα 50, τους 60, τους 70, τους δεν ξέρω εγώ. Υπάρχουν τέτοια ζευγάρια. Όμως, από τη στιγμή που συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε και συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε μετά τα 20 μας χρόνια, αν θα δημιουργήσουμε μια σχέση, καλό είναι αυτή η σχέση να μην είναι σχέση δεσμευτική. Όταν κάνει ένα παιδί με έναν άνθρωπο, ακόμη και αν χωρίσει μετά, είσαι αναγκασμένη, είσαι αναγκασμένο να έχει εκείνο το πρόσωπο μέσα στη ζωή σου και μέσα στη ζωή του παιδιού σου. Είναι αφύσικο τα νεαρά παιδιά να δημιουργούν σχέσει οικογενειακέ. Λέω ξανά, μπορεί να μην παντρευτούν, αλλά να αποκτήσουν παιδί και συγκατοικήσουν, τότε είναι σαν να έχουν γάμο και σαν να έχουν οικογένεια. Είναι αφύσικο. Με βάση τα σημερινά κοινωνικά δεδομένα και με βάση τις γνώσεις που έχουμε σήμερα σε εξελιχτικής ψυχολογία. Θα έλεγα ότι η ιδανική ηλικία για να αρχίσει να σκέφτεται ένας νεαρός άνθρωπος το να δημιουργήσει οικογένεια είναι μετά τα 28 για τα αγόρια και μετά τα 26 για τα κορίτσια. Μπορεί μια σχέση που ξεκίνησε πιο νωρίς, να εξελιχθεί ωραία, ομαλά και μετά από αυτή την ηλικία να γίνει η οικογένεια, αλλά όχι πριν από αυτή την ηλικία. Και θα μιλήσω και από προσωπική πείρα, γιατί και εγώ ίδια προσωπικά, στα 22 μου που είναι η κοπέλα τώρα, είχα το γιο μου. Στα 22 μου γέννησα το γιο μου. Στα 20 μου αραβωνιάστηκα, στα 21 μου παντρεύτηκα και στα 22 μου έκανα το γιο μου και στα 24 λίγο πριν από τα 25 έκανα την κόρη μου έχω περάσει και εγώ από αυτή τη διαδικασία του να γίνω μητέρα πρωτού εγώ ρημά σου. Πρωτού εγώ φύγω από το στάδιο της εφηβείας. Και δεν πήγε καλά αυτό. Δεν πήγε καλά αυτό με την έννοια ότι τώρα που είμαι 48 στα 49, συνειδητοποιώ και αντιλαμβάνομαι ότι θα ήμουν πολύ καλύτερη μητέρα αν γινόμουν μητέρα στα 28, στα 29, στα 30 και όχι στα 22 όπως έγινα τότε. Τώρα όμως δεν μιλάμε για μένα, μιλάμε για αυτό το κορίτσι και ο πρώτο παράγοντα είναι η ηλικία. Και ο δεύτερο παράγοντα, ο οποίο δεν είναι αμεληταίο και είναι εξίσου πολύ σημαντικό, είναι η ελεγκτική συμπεριφορά του συντρόφου τη, η κακοποιητική συμπεριφορά του συντρόφου τη, η μισογενιστική συμπεριφορά του συντρόφου τη, η οποία είναι απαράδεκτη από οποιονδήποτε σύντροφο σε οποιαδήποτε ηλικία. Ο άνθρωπο αυτό, με βάση όσα λέει η κοπέλα, ξεκάθαρα διαπνέεται από μισογυνισμό. Και αυτό φαίνεται πολύ καθαρά όταν της λέει «Θέλω να μου λες που πηγαίνεις, που έρχεσαι, μη γελάς με τα αστεία που κάνει το αγόρι της ξαδέρφης σου, όταν θα βγεις έξω θέλω να μου πεις αν σε σερβίρει άνδρας ή αν σε σερβίρει γυναίκα». Δεν θέλω να πηγαίνει για ποτό. Αν θα πα για ποτό, να έρθει στι 10, να έρθει στι 11 και ούτω καθεξή. Θεωρώ ότι ένα κορίτσι 22 ετών δεν έχει ζήσει ακόμη την νεανικότητα της, δεν έχει βγει έξω με τις φίλες της, δεν έχει πάει ταξίδια, δεν έχει ζήσει ρε παιδί μου μια ξέγνιαστη εφηβεία α, προτού μπει στις ευθύνες μιας ενήλικης ζωής. Ε, και σίγουρα το να έχεις και ένα σύντροφο ο οποίος σε πνίγει και σε κρατάει από το λαιμό και στην ουσία σου λέει ότι είσαι μπιπ, τι στόπε, είσαι μπιπ και αυτές που έρχονται αργά γυρνάνε αργά είναι μπιπ και ψάχνονται. Είναι ξεκάθαρο ότι ο τύπος αυτός έχει ζητήματα παθολογικής ζήλιας. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει μισογυνισμό. Και αυτό διαφαίνεται ακόμη περισσότερο και από το πώς συμπεριφέρεται στη μάνα του. Και σίγουρα η κοπέλα αυτή θα έχει πολλά χρόνια ζήτημα με τη συνεννόηση με τον άνθρωπο αυτό εφόσον έχει παιδί μαζί του. Όταν χωρίζεις με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχεις κάνει παιδί, αναγκαστικά, έρχεσαι σε επικοινωνία, έρχεσαι σε επαφή και μετά που θα χωρίσεις για το παιδί. Λοιπόν, για την κοπέλα αυτή θα πω έτσι πολύ απλά και πολύ σύντομα ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρει βοήθεια. Η γραμμή για τη βία στην οικογένεια στην Ελλάδα, η εθνική γραμμή για τη βία στην οικογένεια είναι το 15900. Η εθνική γραμμή για τη βία στην οικογένεια στην Κύπρο είναι το 1440. Εάν βρίσκεται στην Ελλάδα, να τηλεφωνήσει στο 15900. Εάν βρίσκεται στην Κύπρο, να τηλεφωνήσει στο 1440, και να ζητήσει οδηγίε ω προ το πώ να το χειριστεί, γιατί μιλάμε για ψυχολογική βία μέσα σε αυτό το γάμο, σε αυτή τη σχέση, και σωματική βία. Λέει, τη γύρισε το χέρι του, τη χτύπησε στο μάτι, ένιωσε να ζαλίζεται, την πήγε στο νοσοκομείο και τη είπε συγγνώμη δεν θα το ξανακάνω. Εάν ένας άνδρας σηκώσει το χέρι του στη γυναίκα του, εάν μία γυναίκα σηκώσει το χέρι της στον άνδρα της ή στη γυναίκα της, οποιοδήποτε μέσα σε μία σχέση, εάν σηκώσει χέρι, σημαίνει ότι θα το ξανακάνει και θα το ξανακάνει και θα το ξανακάνει. Δεν είναι αστείο. Και οπωσδήποτε είναι εξίσου σημαντική και η ψυχολογική βία. Είναι Πολύ, πώς να το χαρακτηρίσω, είναι πολύ βασικό το να μην ανεχόμαστε τη βία. Εξαιρετικά σημαντικό. Είναι εκ των όν ότι η σωματική βία και η ψυχολογική βία μέσα σε μια σχέση είναι ανεπίτρεπτες συνθήκες. Για αν να μπορέσουμε να κάνουμε μια υγιή επιλογή συντρόφου, αν θα μπούμε μέσα σε μια σχέση, να μπούμε μέσα σε μια σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εντάξει, ο οποίος είναι όντως ένας καλός σύντροφος και όχι ένας κακοποιήτης, πρέπει να έχουμε γνώσεις. Καλά κάνει η κοπέλα που κοιμάται και ξυπνά με τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο του καναλιού μας. Να τηλεφωνήσει και στη 15900 στο 1440 για να ρωτήσει τι πρόπτικες έχει. Υπάρχουν και δωρεάν συνεδρίες με ψυχολόγους από αυτές τις εθνικές γραμμές για τη βία. Υπάρχουν τα καταφύγια. Θα θα το δει αυτό το ζήτημα. Καλά κάνει να κάνει ψυχοθεραπεία, να ενδυναμωθεί και χρειάζεται βοήθεια από ειδικό και ένα υποστηριχτικό περιβάλλον ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί ένα διαζύγιο, ένα χωρισμό με έναν τέτοιον τύπο ο οποίο φαίνεται ότι είναι ελεγκτικό, ότι είναι και μικρόκαρδο με βάση όλα αυτά που μα γράφει η κοπέλα, να μπορέσει να είναι καλά ψυχικά, να μπορέσει να σταθεί εντάξει στο παιδί τη και γενικότερα το κορίτσι αυτό χρειάζεται βοήθεια για να ζήσει αυτή την αφύσικη συνθήκη του να είναι μονογονιός ενός παιδιού, ενώ η ίδια ακόμη είναι έφηβος. Δεν ξέρω, θα ήθελα στα σχόλια να μου γράψετε. Εάν γνωρίζετε στην εποχή μας τόσο νεαρά παιδιά, τα οποία μπαίνουν στη διαδικασία δημιουργίας οικογένειας, ή αν σας έχει τύχει εσά στο παρελθόν να παντρευτείτε μικρή και να κάνετε παιδιά σε μικρή ηλικία, και πώς το έχετε βιώσει. Εγώ προσωπικά δυσκολεύτηκα πολύ και νιώθω ότι ε, αδικήθηκαν και τα παιδιά μου που είχαν μία μητέρα έφηβο. Όταν γέννησα το γιο μου ήμουν 22 και όταν γέννησα την κόρη μου ήμουν 24 στο 25. Ήμουν ακόμη έφηβος. Ακόμη δεν γνώριζα τον εαυτό μου. Ακόμη δεν ήξερα ποια είμαι. Και όμως είχα πάρει αυτή την πολύ σοβαρή ευθύνη του να γίνω μητέρα άλλων παιδιών. Και όταν λέω ότι το μετανιώνω δεν εννοώ ότι μετανιώνω που έχω γεννήσει τα παιδιά μου, τα παιδιά μου τα αγαπώ, τα θέλω στη ζωή μου, τα πονάω, τα συμπονώ, ε, είναι μέσα στην καρδιά μου, δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τα παιδιά μου, αλλά μπορώ να οραματιστώ πώς θα ήταν αν αυτά τα παιδιά τα έφερνα στον κόσμο σε μια ηλικία δική μου που να μπορούσα να είμαι καλύτερη μητέρα σε αυτό το κανάλι μιλάμε πολύ συχνά για τη μητρότητα, για τη σοβαρότητα του ρόλου της μητέρας και θέλω να πω αυτό κλείνοντα ότι αν είμαστε γονεί που έχουμε παιδιά στην εφηβεία τα οποία θέλουν να παντρευτούν και θέλουν να κάνουν δικά τους παιδιά και θέλουν να προχωρήσουν στο να ζήσουν μια ζωή ενηλίκων ενώ είναι έφηβοι πρέπει να τους μιλήσουμε πολύ σοβαρότητα και ίσως να τους δείξουμε και αυτό το βίντεο που είμαι σίγουρη ότι θα πάρω και πολλά άλλα μηνύματα για παρόμοιε περιπτώσει. Δεν μου αρέσει αυτή η σιγουριά που έχω, δεν νιώθω και τέλεια που έχω αυτή τη σιγουριά, όμω υπάρχει. Αυτά για σήμερα. Πρώιμη γάμι, άγουρη γάμι, το έγκλημα του να γίνονται γονεί ή έφηβοι. Είναι έγκλημα. Είναι κοινωνικό έγκλημα και ψυχολογικό έγκλημα. Παιδιά, μην προχωρήσετε στο να κάνετε σοβαρή σχέση προτού οριμάσει ο εγκέφαλό σας. Πριν τα στα οι κοπέλες, πριν τα 28 τα αγόρια. Κάντε σχέση, αν είστε ερωτευμένοι, αν είστε αγαπημένοι, αν έχει βρείτε έναν καλό άνθρωπο, κάντε σχέση, αλλά κρατήστε τη στο επίπεδο μιας εφηβικής σχέσης και όχι στο επίπεδο του κάνω παιδί, συγκατοικώ, βάζω μαζί τα οικονομικά μου και παίζω τις κουμπάρε. Δεν είναι παιχνίδι η ζωή μας. Δεν είναι παιχνίδι τα παιδιά που θα φέρουμε στον κόσμο. Δεν είναι παιχνίδι το να χάσουμε την νεανική και φιβική μα ηλικία. Στέλνω σε όλους την αγάπη μου. Φιλιά. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα, πατήστε το κουμπί για εγγραφή σε αυτό το κανάλι και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησεις. Και αν έχετε κάποιο θέμα που θέλετε να αναφέρουμε σε κάποιο επόμενο βίντεο, είτε μπείτε στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής όπου μπορείτε να στέλνετε email, είτε γράψτε στα σχόλια κάτι σχετικό. Γεια!